Καλημέρα κύριε Τζανακόπουλε, στα μέρη μας. Ήσασταν χτες στη Λευκάδα, σήμερα είστε στην Πρέβεζα. Σε ένα προεκλογικό έτσι, κλίμα να το πούμε. Πυρετό. Κοιτάξτε να δείτε, αντικειμενικά βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ακόμα και μετά τα μπρος πίσω του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος πριν από ένα μήνα άνοιξε μόνος του το θέμα των εκλογών. Αν και το θέμα των εκλογών έχει ανοίξει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την ίδια την κοινωνία, τουλάχιστον από τη μεριά της κυβέρνησης μιλούσαν για εξάντληση της τετραετίας μέχρι πριν από ένα μήνα. Βεβαίως η κοινωνική πίεση την οποία δέχεται ο κ. Μητσοτάκης οδήγησε πριν από μερικές εβδομάδες τον κ. Μητσοτάκη να αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο και στη συνέχεια σε μια επίδειξη αμηχανίας και πολιτικής ανευθυνότητας θα έλεγε κανείς προσπάθησε να κλείσει το παράθυρο που άνοιξε ο ίδιος και νομίζω ότι αυτό γίνεται υπό τον φόβο και υπό την βεβαιότητα αν θέλετε της πολιτικής κατάρρευσης της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως με δεδομένα όλα αυτά νομίζω ότι είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κινητοποιεί όλες του τις δυνάμεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έτσι ώστε να δώσει αυτή τη μάχη με αποτελεσματικότητα για να υπερασπιστεί τα κοινωνικά συμφέροντα, συμφέροντα της κοινωνίας. Το βασικό χτύπημα νομίζω στην κυβέρνηση είναι η διαχείριση της οικονομικής κρίσης, τέλος πάντων της παγκόσμιας κρίσης στην οποία βρισκόμαστε, αλλά το πώς διαχειρίζεται εσωτερικά στην Ελλάδα την οικονομία. Εσείς... Ακούστε, ναι. Ναι, έχετε να αντιπροτείνετε κάτι... Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, οτιδήποτε, οποιαδήποτε κρίση, οποιοδήποτε ζήτημα κλήθηκε να διαχειριστεί αυτά τα 3 χρόνια που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας, το διαχειρίστηκε με πλήρη ολοκληρωτική και παταγώδη αποτυχία. Ορθώς λέτε ότι το μεγάλο κοινωνικό θέμα αυτή την περίοδο είναι φυσικά το θέμα της κρίσης ακρίβειας του καλπάζοντος πληθωρισμού ο οποίος για τον Ιούνιο άγγιξε το 12% ρεκόρ 40 ετών ένας πληθωρισμός ο οποίος στην πραγματικότητα αποτυπώνει μαθηματικά τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται αυτή τη στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά, τα νοικοκυριά των εργαζόμενων, των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, διότι μιλάμε καταρχάς για τον υψηλότερο ενεργειακό πληθωρισμό στην Ευρώπη. Έχουμε ένα 60% αύξηση στις τιμές της ενέργειας, ενδεχομένως να δούμε και ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά. Έχετε δει φυσικά την τιμή της βενζίνης η οποία έχει εκτοξευθεί και φυσικά η ακρίβεια επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον και τα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και άλλα είδη, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε περιορισμό της κατανάλωσης των αναγκαίων ειδών. Προσέξτε, όχι τον περιορισμό της κατανάλωσης γενικά, τον περιορισμό της κατανάλωσης των αναγκαίων ειδών από μια μεγάλη πλειοψηφία νοικοκυριών και φυσικά έχει δημιουργήσει και τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα του 2022. Όλα αυτά βεβαίως σχετίζονται και με τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, όμως το γεγονός ότι έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη κάτι σημαίνει για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν για παράδειγμα ο μέσος όρος του πληθωρισμού είναι περίπου στο 8% για την Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουμε 12, αυτό το 4% παραπάνω έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας είναι περίπου 39% κατά μέσο όρο για την υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα η αύξηση είναι στο 60%, αυτό το 20% παραπάνω που επιβαρύνονται οι Έλληνες και Ελληνίδες καταναλωτές και καταναλώτριες έχει επίσης την υπογραφή του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν έχουμε μια παταγώδη αποτυχία που δεν συνδέεται αναγκαστικά με τεχνική ανεπάρκεια υπάρχει και αυτό το στοιχείο, συνδέεται όμως κυρίως με την εξυπηρέτηση μεγάλων ολιγαρχικών επιχειρηματικών συμφερόντων από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα είναι πλήρως καρτελοποιημένη. Το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργεί με απίστευτες στρεβλώσεις. Οι εταιρείες ενέργειας κερδίζουν υπέρογκα ποσά
Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να περιορίσει ακριβώς αυτή την καλπάζουσα ακρίβεια και τα υπερκέρδη των εταιριών παραγωγής αλλά και των εταιριών παροχής ενέργειας. Μάλιστα σήμερα είδα ότι υπολόγισε η κυβέρνηση αναθεωρώντας προς τα κάτω το πόρισμα της ΡΑΕ τα υπερκέρδη αυτών των εταιριών στα 300 εκατομμύρια. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι σαφές. Όταν η ΡΑΕ ξεκίνησε από τα 900 εκατομμύρια είχαμε μια πρώτη αναθεώρηση στα 600, τώρα η κυβέρνηση τα υπολόγισε στα 300, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξαπατά, δεν τηρεί ούτε καν τις δικές του εξαγγελίες, δεν έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας και αυτό το πληρώνει τελικά η ίδια η κοινωνία, η κοινωνική πλειοψηφία. Μας περιγράφεται, κύριε Τζανακόπουλε, μια κατάσταση η οποία ενδεχομένως βλέποντας αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, όντως υπάρχει φτωχοποίηση, όντως υπάρχει τρομερή ακρίβεια. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την αποδυνάμωση της κυβέρνησης, έτσι όπως την περιγράφεται, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να την κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ και στα ποσοστά του και στο δρόμο προς τις εκλογές, όπως λέτε, που διαβάζετε, στέλνετε το μήνυμα της νίκης. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προγραμματικές του θέσεις δίνει καθημερινά την μάχη για να υπάρξει εναλλακτική λύση προς όφελος κοινωνίας και έχω την εδραία πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να είναι πρώτος στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση. Αν η αναφορά γίνεται σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, τότε θα σας πω ότι ακόμα και οι ίδιοι οι δημοσκόποι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 μέχρι και το 2022 σταθερά και σε τακτική βάση υποεκτιμάται ως πολιτική επιρροή στις δημοσκοπήσεις. Να σας θυμίσω ότι μας δίνανε 23-24% για τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 και πήραμε 32%. Επομένως η εικόνα κατά τη γνώμη μου είναι τέτοια, η φθορά της κυβέρνησης είναι τέτοια, η αγανάκτηση και ο θυμός των ανθρώπων είναι τέτοιος, αλλά και οι αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι είναι και πιστικές και αναγκαίες, που στην πραγματικότητα προδιαγράφουν μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και μια νέα αρχή με την προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές θα είναι φυσικά μια δύσκολη μάχη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να είναι πρώτο κόμμα και να σχηματίσει κυβέρνηση. Μάλιστα. Εφόσον είπατε με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι είστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Παρόλο που ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει απαντήσει για αν θα συνεργαστεί ή όχι, εσείς το βλέπετε πιθανό και αν βλέπετε και άλλες παρατάξεις οι οποίες. Ακούστε, εμείς απευθύνουμε την πρόσκλησή μας για τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβέρνησης από τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική σε όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Από εκεί και πέρα, όλες οι δυνάμεις αυτές, είτε μιλάμε για το Κοινάλ είτε για οποιονδήποτε άλλον, το Κοινάλ Πασόκ είτε για οποιονδήποτε άλλον, οφείλουν να πάρουν θέση. Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά συχνά για την ανάγκη μιας σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης και πέραν από το ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει το Πασόκ Κοινάλ τι ακριβώς εννοεί με τον όρο σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, δηλαδή ποιες προτεραιότητες θα έχει, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, τον βλέπω να μην αποκλεί την συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και να μην παίρνει καθαρή θέση στο κοινωνικό και πολιτικό δίλημα το οποίο διαμορφώνεται στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα, το οποίο είναι αν θα υπάρχει μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή αν θα υπάρχει μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Ανδρουλάκης αποφεύγει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε σχέση με αυτό. Τούτο σχετίζεται και με τις ίδιες τις αντιφάσεις, τις πολιτικές αντιφάσεις του Κοινάλ Πασόκ. Όμως εδώ τίθεται ένα πολύ σαφές και αμήλικτο ερώτημα. Είναι δυνατόν να υπάρξει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με συνεργασία του κ. Ανδρουλάκη με την Νέα Δημοκρατία? Με ποιους? Με τους ακραίους νεοφιλελεύθερους ή με τους ακροδεξιούς? Θα κάνει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, για παράδειγμα, με τον κύριο Χατζηδάκη που κατήργησε το οκτάωρο και τις
και σάρωσε την αγορά εργασίας, θα κάνει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Βορύδη, με τον κύριο Πλεύρη, πολύ περισσότερο με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ένας ακρεφνής και φανατικός νεοφιλελεύθερος. Ακούστε, αυτές οι πολιτικές αντιφάσεις αφορούν σε τελευταία ανάλυση το κοινάλ Πασόκ, όμως εμείς έχουμε την πολιτική υποχρέωση απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες να τις αναδεικνύουμε και να ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουμε λάβει ακόμα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η κρίσιμη μεταβλητή για την διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, τότε τα πολιτικά διλήμματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι υπόλοιπες δυνάμεις του Δημοκρατικού Τόξου θα είναι αμήλικτα. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλε, ήσασταν χτες στη Λευκάδα, συνομιλήσατε και με τους πολίτες εκεί και τα στελέχη του κόμματος της Λευκάδας. Έχετε εικόνα και για την περιοχή μας. Σήμερα θα είστε στην Πρέβεζα, όπου μάλιστα σε λίγο, αν δεν κάνω λάθος, θα είστε και στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Θα επισκεφτούμε, ναι. Χθες είχαμε την περιοδία στην κεντρική αγορά της Λευκάδας. Στη συνέχεια μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες πολίτες της περιοχής, όπου συζητήσαμε τις πολιτικές εξελίξεις. Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία γίνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που γίνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκδηλώσεις ενημέρωσης και συσπήρωσης και πολιτικού αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα συνεχίζουμε με την Πρέβεζα, με το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Όπως θα δείτε, το νοσοκομείο της Πρέβεζας είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση ούτως ή άλλως και επί των ημερών σας και σήμερα, ενώ και κτηριακά, όχι μόνο σε θέματα λειτουργίας. Θα το δείτε. Και έχετε και την εκδήλωση το βράδυ, 8.30 ώρα στην Πρέβεζα. Ναι, βεβαίως, έχουμε την εκδήλωση το βράδυ. Ακούστε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019 έκανε μια τιτάνια προσπάθεια να ξαναστήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα πόδια του. Προσλάβαμε πάνω από 20.000 γιατρούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, παρά τους περιορισμούς, τις δυσκολίες, το γεγονός ότι είχαμε την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Παρόλα αυτά όμως έγιναν μεγάλες προσπάθειες και έγιναν και προσπάθειες και σε σχέση με τις υποδομές και στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Από εκεί και πέρα όμως η τελευταία τριετία ήταν πραγματικά καταστροφική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και γι' αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικές δημοσιονομικές δυνατότητες, πολύ διαφορετικές και πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες, μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίξει πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς το άφησε, το μετέτρεψε σε σύστημα της μίας νόσου. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία της Ελλάδας δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση από τον COVID. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης, η οποία μάλιστα οδήγησε και τη χώρα να έχει θλιβερό ρεκόρ πρωτιά, θλιβερή και τραγική πρωτιά στους νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε πάνω και από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης που παραδοσιακά και για διάφορους λόγους έχουν αδύναμα εθνικά συστήματα υγείας. Δεν μιλώ για τη Δυτική Ευρώπη, εκεί οι αριθμοί είναι σχεδόν διπλάσιοι στην Ελλάδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για μια κατάσταση ζωφερή, την οποία απλώς παρακολουθούν και την αφήνουν να εξελίσσεται χωρίς να παίρνουν κανένα μέτρο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα υπηρετούν λιγότεροι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από ότι το 2019, παρά τα 2,5 χρόνια πανδημίας που μεσολάβησαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι καταστροφή έχει συντελεστεί και τι τιτάνια προσπάθεια χρειάζεται για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία. Θα συζητήσουμε εκεί με τους γιατρούς, το διοικητικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό και θα αναλύσουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία, ενώ στη συνέχεια θα έχουμε και άλλες συναντήσεις στην Πρέβεζα. Μάλιστα. Και είπαμε, η κεντρική ομιλία είναι στις 8.30. Κεντρική ομιλία στις 8.30 ώρα το βράδυ. Νωρίτερα θα κάνετε περιοδία, έτσι μια βόλτα φαντάζομαι και στην αγορά της Πρέβεζας. Εκεί χιουμοριστικά σας το λέω, μπορεί να έχετε και άλλου είδους αντίσεις, καθώς έχει και κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Πέτσα. Βόλτα στην Πρέβεζα. Οπότε νομίζω είναι σε αυτό που λέγαμε, σε αυτό που ξεκινήσαμε. Σαν να υπάρχει μια προεκλογική επιβεβαιώνεται ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική εγρήγορση. Μόνο που το κλιμάκι της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι πλήρως και ολοκληρωτικά απούσα από όλα τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας
και από την ακρίβεια και από την πανδημία και από την γενικότερη οικονομική κατάσταση. Δεν θα ήθελα πραγματικά να είμαι στη θέση του. Κύριε Τζανακόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.